Ο αιματηρός εμφύλιος είναι πλέον γεγονός στην Ουκρανία. Οι στρατιωτικές δυνάμεις που εκτελούν τις διαταγές του Κιέβου επιτέθηκαν από το πρωί με πυκνά πειράτες θωρακισμένων στην Κομόπολη Σεμιόνοφκα κοντά στο Σλαβιάνσκ. Κύκλωσαν τους πολιτοφύλακες της τοπικής φρουράς που αντιστάθηκαν, αλλά υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν με μεγάλες απώλειες προς την πλευρά του Σλαβιάνσκ. 25 человек вышло, 5 человек. Попали в кольцо, зажали нас спереди, слева и справа фланга пошли. Когда начали отступление, к нам зашли со спины. Το επίσημο Κίεβο αναφέρεται μόνο στις απώλειες του στρατού. 4 νεκροί και 30 τραυματίες και επιβεβαίωσε την κατάρρευση ενός ακόμη πολεμικού ελικοπτέρου Mi-24. Do I have military experience? Bring me one of your Navy SEALs and I will show you military experience. А кто нам бросит? Нас боятся все. Who is going to get rid of us? Everyone is scared of us. Οι πολιτοφύλακες μιλούν για 20 δικούς τους νεκρούς και δεκάδες θύματα μεταξύ των αμάχων. Παρακρατικοί του δεξιού τομέα εμπόδιζαν το πρωί τη μεταφορά τραυματιών που έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία. Προβληματικός είναι και ο ανεφοδιασμός σε φάρμακα και τρόφιμα, με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών να προειδοποιεί με επερχόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Οι εξεγερμένοι δηλώνουν πλέον ότι αγωνίζονται και στη μνήμη των αδελφών τους από την Οδυσσό, που κάηκαν ζωντανοί στο μέγαρο των συνδικάτων, πυρπολημένοι από αλλόφρονες εθνικιστές. Στο αποκαλυπτικό βίντεο φαίνονται οι πνιγμένοι από τα αέρια και πολιορκημένοι από τις φλόγες διαδηλωτές που πηδούν από τα παράθυρα σε μεγάλο ύψος για να σωθούν. Σαν να μην έφτανε αυτό, φανατικοί εθνικιστές του δεξιού τομέα τους περιμένουν στο έδαφος και τους χτυπούν με καδρόνια για να τους αποτελειώσουν. Στις πρωτοφανούς αγριότητες σκηνές ακούγονται και πυροβολισμοί, καθώς όπως έχει επιβεβαιωθεί, άλλα μέλη του δεξιού τομέα πυροβολούσαν εναντίον όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πύρινο εφιάλτη. Ανένδοτοι Ουκρανοί εθνικιστές και νεοναζί διαδήλωσαν την Οδυσσό διαμαρτυρόμενοι γιατί η αστυνομία απελευθέρωσε τους ρωσόφωνους που είχαν διασωθεί από τις φλόγες στο μέγαρο των συνδικάτων και δεν προχώρησε στη δίωξή τους. Λίγο νωρίτερα οι πολέμοι της κυβέρνησης του Κιέβου είχαν πολιορκήσει την τοπική αστυνομική διοίκηση και είχαν εξαναγκάσει τους αστυνομικούς να αφήσουν ελεύθερους τους ακτιβιστές που κρατούσαν από τις 2 Μαΐου όταν το μέγαρο έγινε φλεγόμενο στάφος για 40 σχεδόν πολίτες. Εκατοντάδες κάτοικοι της Οδυσσού επισκέπτονται τον τόπο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο συγγενείς, φίλοι ή απλοί συμπολίτες. Наша власть все знала, что у нас в Одессе происходит. Они специально все это сделали. Вчера приезжала Тимошенко, Порошенко. Она приехала благодарить фашистов, что они здесь живем, сожгли людей. То, что я увидела сейчас, это просто, ну, простите, эмоции, да. Но это нельзя пережить. Это даже татаро-монголы не чинили. Это даже фашисты не чинили. Это только антихристы могут такое чинить. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό που συνέβη και αναβιώνει μνήμες του φασιστικού παρελθόντος. Το επίσημο Κίεβο επιμένει στην εκδοχή ότι όλα ήταν μια προβοκάτσια σχεδιασμένη στη Μόσχα. Мы имеем сегодня оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Вся східна і південна частина України сьогодні бурлить від спеціально організованих акцій. Диверсантів, від окупантів, від терористів, від тих, хто сьогодні в тому числі проплачує і організовує сепаратистські рухи. Путін і Меркель συνομίλησαν χθες ξανά τηλεφωνικά και συμφώνησαν να μεταβεί μεθαύριο στη Μόσχα ο προεδρεύων του ΟΑΣΕ. Η Γερμανία προωθεί την ιδέα μιας δεύτερης διάσκεψης στη Γενέβη. Το Κρεμλίνο επιμένει στις απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στο Κίεβο και τις εξεγερμένες περιφέρειες της Ανατολικής Ουκρανίας, ζητώντας πλέον διεθνή διερεύνηση των αγριοτήτων που καταγράφονται στη Λευκή Βίβλο, την οποία εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Από τη Μόσχα για το Μέγα, Θανάσης Αυγερινός.